Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος του Αλυσού. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και εγκλωβίστηκαν μέσα στο γεωταχύ δύο άτομα. Μετά από λίγη ώρα και με την επέμβαση της πυροσβεστικής, απεγκλωβίστηκαν τα άτομα έχοντας τραυματιστεί και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Για αρκετή ώρα επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Εθνική μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα. Το ατύχημα συνέβη στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, στο ύψος του Αλυσού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που βλέπετε, το λευκό όχημα, είχε κατεύθυνση προς Πύργο. Στη στροφή, ακριβώς πίσω, έφυγε το αμάξι. Γύρισε και συγκρούστηκε με το άλλο, με το μπλε, το οποίο επέστρεφε στην Πάτρα. Ο οδηγός εργάζεται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας. Με αυτό δηλαδή το όχημα. Ο οδηγός στο μπλε αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε. Χρειάστηκε λοιπόν η επέμβαση των ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβιστεί. Στο γκρι αμάξι μπήκε αντίθετο ρεύμα, πάνω στροφή έκανε προσπέραση. Εμείς ερχόμαστε πίσω του. Μας προσπέρασε στροφή, του έφυγε το αμάξι και χτύπησε με τον κύριο εδώ. Το μπλε αμάξι. Το μπλε αμάξι πήγαινε κανονικά προς Πάτρα. Τραυματίες δύο, όχι σοβαρά ευτυχώς. Έχει σπάσει, σπάσει τα. Αμέσως στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματία. Ευτυχώς η κατάστασή του δεν είναι πολύ σοβαρή. Ο ένας τραυματίας, ο οδηγός του μπλε αυτοκινήτου. Όπως μας είπε και ο ίδιος, απλά πονούσε πάρα πολύ στα πόδια. Όπως βλέπετε, το μπλε αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμμος με μάζα συντερικών. Χρειάστηκε αρκετή ώρα για να απεγκλωβίσουν οι πυροσβέστες τον οδηγό του. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε αρκετή ώρα και όσο οι πυροσβέστες καθαρίσουν το όδος μας. Για μία ακόμη φορά η Πατρών Πύργου μετατρέπεται σε καρμανιόλα. Να δούμε πότε θα φτιαχτεί ο δρόμος. Η οριστερότητα όταν βρέχει είναι πολύ μεγάλη και ο δρόμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Κάτω από άγνωστες αιτίες τα δύο γεωταχή βρέθηκαν στο σημείο που βλέπουμε. Το ένα για Πύργο, το άλλο για Πάτρα. Είχαμε το σοβαρό τραυματισμό και πυροβολημένο το ενός αυτοκίνητου, ο άλλος ελαφρά τραυματίες. Πάντως για μία ακόμη φορά κύριε Κοζιώρη. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε τακτικά και μόλις βρέχει χειρότερο. Συγκέντρωση των κατοίκων του Ρίου με αντικείμενο τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Rio Beach. Οι κάτοικοι ζητούν ενημέρωση για το τι ακριβώς θα γίνει και τα βάζουν με την πολιτεία. Οι κάτοικοι στο Ρίον ζητούν ενημέρωση για τους πρόσφυγες. Χθες το βράδυ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Όπως είπαν, κανείς από το Δήμο ή την Περιφέρεια δεν είχε την ευαισθησία να τους ενημερώσει. Οι κάτοικοι δεν θα προβούν σε κινητοποίησεις, επιθυμούν όμως να μάθουν τι ακριβώς θα συμβεί στην περιοχή τους. Είναι γεγονός ότι οι κάτοικοι του Ρίου ευνηδιάστησαν και αυτός ήταν ο λόγος που συγκεντρώθησαν στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ρίου προκειμένου να ανταλλάξουν ορισμένες απόψεις και να διατυπώσουν και τις ανησυχίες τους. Με κάλεσαν και εμένα και είμαι και μέλος βέβαια εκεί του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ρίου και μιλήσανε και εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ήταν εντελώς ανημέρωτοι και επιπλέον όπου και αν ζήτησαν να πληροφορηθούν τι ακριβώς συμβαίνει, όλοι σήκωσαν τα χέρια ψηλά λέγοντας ότι δεν έχουμε ιδέα. Είναι γεγονός και αυτό το επιβεβαιώνω και το σημειώνω. Οι κάτοικοι του Ρίου είναι φιλήσυχοι, δεν είναι ρατσιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κόμπλεξ και προηγούμενα με τους πρόσφυγες. Αντιθέτως, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Ρίου, τα λεγόμενα προσφυγικά, προέρχονται από τους δικούς μας ανθρώπους που ξεσπιτώθηκαν από τη Σμύρνη και ήρθαν εδώ και έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες όταν ακούνε πρόσφυγα και ξέρουν τι σημαίνει ξεριζωμός από την πατρίδα τους. Αλλά θέλουν να γνωρίζουν
και να τους πούν αυτοί που αποφασίζουν χωρίς τη γνώμη τους τι ακριβώς συμβαίνει, υπό την εξής έννοια. Ανοίγοντας την τηλεόραση όλοι βλέπουμε ότι όπου έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων όπως έχουμε εδώ στην Ανδραβίδα που αφομοιώθηκαν από το Δήμαρχο Σύριο και μπράβο του στον τοπικό πληθυσμό όσοι εγκατεστάθησαν, όπου έχουμε διάφορες αναταραχές και διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις τοπικές κοινωνίες. Και δεν είναι ανάγκη τα προβλήματα αυτά να τα δημιουργήσουν οι κάτοικοι, τα δημιουργούν διάφορες οργανώσεις. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Rio Beach καθησυχάζει. Πελάτης, δεν μπορώ να του κλείσω την πόρτα να τον διώξω. Σας είπε, είπατε αρμοστία, Είπα αρμοστία ότι κύριε θέλω να μου δώσει 20 δωμάτια. Και του είπα, έχω. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Κανένα πρόβλημα. Ουδέν πρόβλημα. Οι άνθρωποι, πώς είναι, πώς τους βλέπετε. Κύριοι νοικοκυρέοι, και είναι όλοι έχουν δικό τους, άλλος μηχανικός, άλλος που το αλουσίνο. Δεν είναι μπίτι-μπίτι. Είναι νταραβεριτζίδες και έχουν και λίγο μάνι. Και αν μου τους δεις από το τηλέφωνο μόνο που έχουν, εγώ έχω ένα φτωχό τηλέφωνο. Αυτοί έχουν τηλέφωνο των 500. Yeah. It's good here? Good. Yeah. Yes? It's very nice. It's very good? Yeah. And you live with your family? No, my yes. And my father not here in Germany. In Germany? Yeah. Uh-huh. And you go to Germany? Yeah. Yeah? Yeah. When? You don't know? Yeah, Brook. Emmet. Germany, mean? I don't know. You don't know? Yeah. Me? About her life in Syria? Yeah. Very difficult? Yeah. War? Yeah. In Halep? Yes. I went to Germany. Germany? Yes. Germany, Papa. Papa, Germany? Yes. Έως σήμερα, 40 πρόσφυγες έχουν εγκατασταθεί στο ξενοδοχείο με ευθύνη της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΙΕ και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Πράξης. Συγκλονίζει το σημείωμα του 45χρονου άντρα που αυτοκτόνησε χτες το απόγευμα στην οδό Καρπασίας κοντά στο στάδιο της Παναχαϊκής. Βούτυξε στο κενό γιατί δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειό του. Δεν στάθηκα τελικά άξιος για τίποτα. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων στο σημείωμά του λίγο πριν πέσει στο κενό ο 45χρονος ηλεκτρονικός στην 117 πτέρυγα Μάγης Ανδραβίδας που χθες το μεσημέρι έκανε βουτιά θανάτου από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στην οδό Καρπασίας στην Πάτρα. Άφησε πίσω του ένα σημείωμα και ένα 19χρονο παιδί. Δυστυχώς η κρίση αυτή, εκεί μας οδηγεί. Εκεί μας οδηγεί και θα πάμε στο χειρότερο. Στο χειρότερο, καταστροφή. Δεν είχε εκμυστηρευτεί σε κανέναν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ο άνδρας φαίνεται πως είχε πάρει δάνειο όπως χιλιάδες υπάλληλοι του δημοσίου. Είχε προγραμματίσει τη ζωή του, αλλά όλα άλλαξαν. Το χρέος μεγάλωνε, έγινε θηλιά και τον έπνιγε. Οι πιέσεις που δεχόταν ήταν ασφυκτικές. Και θα συνεχίζονται και θα επαυξάνονται εφόσον υπάρχει αυτή η οικονομική κατάσταση, ας πούμε. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και διερωτώμε. Τι θα κάνουν τα καινούργια παιδιά, αν δημιουργηθούν, για να πιάσουν δουλειά, για να φάνε ψωμί. Μισθοί με 350, 280 κτλ. Χάλια αδιόρθωτα. Κάποια πρέπει να γίνει επανάσταση, όχι οι συλλαλητηριάκια και οι ιστοριούλες και το Νατάλο. Ναι, δυστυχώς. Είναι μεγάλο ζήτημα και πραγματικό ζήτημα. Και η πολιτεία πρέπει να το αντιμετωπίσει. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς για όλους μας. Και τώρα, αν αρχίσουν να βγαίνουν και στα σπίτια, στον πληστηριασμό και από τις τράπεζες, είναι βέβαιο ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση όπως και στην Ισπανία και οπουδήποτε αλλού. Εκεί που έχουμε φτάσει, τι περιμένεις. Όταν τα παιδιά μας είναι άνεργα, έτσι είναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν είναι ωραία τα πράγματα, είναι πάρα πολύ χάλια. Και γενικά ο κόσμος είναι πολύ αγανακτισμένος. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι, να βοηθήσει όλους τους πολίτες, διότι έχουμε πάρα πολλές αυτοκτονίες. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Θα πρέπει να το δούνε λίγο πιο προσεκτικά. Είναι χαρακτηριστικό πως το σημείωμα που άφησε σε κάθε φράση ξεκινούσε με το αρνητικό μόριο «δεν». Η πτώση του έγινε στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας και ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Μπλόκο στο λιμάνι της Πάτρας σε 29 κιλά κοκαίνης. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Στις έρευνες συμμετείχε η Αμερικανική υπηρεσία DEA.
Η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών DEA βρίσκεται πίσω από την σύλληψη των δύο Αλβανών και δύο Ελλήνων σε Αθήνα και Πάτρα για την υπόθεση των 29 κιλών κοκαίνης. Φαίνεται ότι οι Αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν τις κινήσεις του οδηγού και του συνοδηγού, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε πλοίο από Ιταλία προς την Πάτρα και στη συνέχεια θα κατευθύνονταν στην Αθήνα. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για ποσότητα που θα απέφερε τζίρο περί τα 500.000 ευρώ διαμοιραζόμενη στα ακριβά στέκια της Αθήνας. Είναι η δεύτερη φορά που οι Αμερικάνικες διοκτικές αρχές κάνουν την εμφάνισή τους στο λιμάνι της Πάτρας, καθώς στις 10 Απριλίου του 2015 είχαν κάνει μπλόκο σε μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης που είχαν βρεθεί στην Πάτρα. Τότε είχαν εντοπίσει ποσότητα 350 κιλών ηρωίνης. Οι αυτοκτονίες στην Πάτρα σε χρονικό διάστημα μόλις 10 ημερών έφτασαν ήδη τις 3. Το γεγονός έχει προκαλέσει πραγματικό σάλο. Τρίτωσε χθες το απόγευμα το κακό με τις αυτοκτονίες στην Αχαΐα. Ένας 45χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του, πηδώντας από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε στην οδό Καρπασίας στην Αγιά. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 4 το απόγευμα, σε αυτήν την πολυκατοικία, στην οδό Καρπασίας, στην περιοχή της Παναχαϊκής. Ο άνδρας πήδησε στο κενό από το μπαλκόνι του 4ου όροφου, στον Ακάλυπτο. Πατέρας ενός παιδιού γύρω στα 18. Ο 45χρονος περίπου άνδρας έμενε στην πολυκατοικία αυτή μαζί με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και το γιο του. Όλοι έχουν υποστεί σοκ. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει για ποιο λόγο προέβη στο απονενοημένο διάβημα. Ήταν το τρίτο συμβάν μέσα σε περίπου 10 ημέρες. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης εντοπίστηκε νεκρός ένας ακόμα άνδρας 45 ετών, ο οποίος κρεμάστηκε από δέντρο στην περιοχή Ζαχλωρού Καλαβρίτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας 43χρονος βρέθηκε απαγχωνισμένος σε στάνη στην περιοχή της Τριτέας. Ήταν η τρίτη αυτοκτονία μέσα σε 10 ημέρες στην Αχαΐα. Καλούν και πάλι για ανάκριση το Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Και αυτό επειδή έφτιαξε την παιδική χαρά και τον χώρο ποδηλάτου στην Αχτή Δημαίων στο Νότιο Πάρκο. Τι και αν έπεσαν οι υπογραφές για την παραχώρηση του θαλασσίου μετόπου, ο Κώστας Πελετίδης καλείται και πάλι για ανάκριση. Στο Δήμο Πατρέων έφτασε έγγραφο από το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας, με το οποίο καλείται ο Δήμαρχος της πόλης να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο δημιούργησε χώρο αναψυχής στο Νότιο Πάρκο. Καταντάει κωμικό τελικά. Γιατί με την έγγραφο που είχε στείλει ο αρμόδιος υπουργός, στο έγγραφό του μέσα αναφέρει ότι θα σταματήσει κάθε είδους όκληση προς τη Δημοτική Αρχή για τα έργα που κάνει ιδιαίτερα στο Νότιο Πάρκο, αλλά όπως βλέπετε το βιολί-βιολάκι γίνεται. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν εμείς να αποδεχτούμε αυτή τη λογική. Το πάρκο θα γίνει, θα ολοκληρωθεί. Όπως βλέπετε είναι πηγή ζωής για την περιοχή, είναι ανάσα για τους πατρινούς. Θα το τελειώσουμε μέχρι τέλος, όπως και τα άλλα έργα στην παραλιακή ζώνη θα υλοποιηθούν. Επίσης, ο Δήμαρχος Πατρέων καλείται να δώσει εξηγήσεις και για το χώρο που μετέτρεψε σε πίστα για ποδήλατο πάντα στο Νότιο Πάρκο. Το περίεργο στην υπόθεση αυτή είναι ότι τα χρήματα για την παιδική χαρά εκεί, στο Νότιο Πάρκο, τα έδωσε ο ίδιος ο Όλπα, συγκεκριμένα 40.000 ευρώ. Και μόλις αυτή στήθηκε, κατηγόρησε το Δήμαρχο ότι στήθηκε η παιδική χαρά. Κοιτάξτε, δεν είναι όλα γραφειοκρατικές αντιλώσεις, ούτε πρωτοβουλίες κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων. Αν κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας δεν έχει το πράσινο φως, δεν προχωράει συνήθως. Και μάλιστα, όταν πρόκειται για παράγοντες που είναι σε κρίσιμα τέτοια απόστα, οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι ακριβώς δημόσιες υπηρεσίες, είναι υπηρεσίες με στολή. Άρα δεν είναι με την αντίθεση του Υπουργείου. Κοιτάξτε, μήνυμα θέλουν να στείλουν. Είναι σίγουρο και στέλνανε με κάθε αφορμή. Αλλά έχουν πάρει και το μήνυμα της πόλης πια. Όλη η Πάτρα διεκδικεί ο χώρος αυτός να περάσει στη δική του χρήση. Όλοι οι πατρινοί το ίδιο θέλουν. Και αυτό τους δυσκολεύει. Δεν είναι εύκολο καμία κυβέρνηση, ούτε η σημερινή, να συνεχίσει να προσποιείται ότι το δίνει και να μην το δίνει. Εξάλλου δεν είναι και η Δημοτική Αρχή του χεριού τους. Τέτοια πανίδα δεν θα παίξει η Δημοτική Αρχή. Είτε υπογράψουν σύντομα, είτε δεν υπογράψουν. Εμείς το σχεδιασμό μας θα τον υλοποιήσουμε στην παραλιακή ζώνη. Απλά μια υπογραφή και μάλιστα σύντομη μας δίνει τη δυνατότητα
να μπούμε σε μια χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να μην ξαναπληρώσει ο πατρινός την ανάπλαση της παραλίας, αλλά από μέσα από ένα πρόγραμμα και εξασφαλίζοντας για τους πατρινούς τα χρήματά τους να μην καταβληθούν για αυτή τη δουλειά, να πάνε κάπου αλλού, να προχωρήσουμε στην συνολική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Ένας 74χρονος από την Αιγύρα είναι τελικά το θύμα του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στην είσοδο του Αιγείου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συνεκρούστη με φορτηγό. Ένας 74χρονος από την Αιγύρα είναι το θύμα του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, στην είσοδο του Αιγείου, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκλονιστικές. Το όχημα του ηλικιωμένου συγκρούστηκε με τοπικά με μία ανταλίκα, η οποία στην συνέχεια βρέθηκε σε ένα χαντάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ευθύνη του τροχαίου έχει ο άτυχος άνδρας, ο οποίος έχασε τον έλεγχο. Εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να έχει χάσει τη ζωή του ενώ οδηγούσε. Αύξηση ρεκόρ παρουσιάζουν την τελευταία δεκαετία τα κόκκινα δάνεια κάθε κατηγορίας και αν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι ακόμα όρθιες, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις τρεις διαδοχικές ανακεφαλοποιήσεις. Αύξηση ρεκόρ παρουσιάζουν την τελευταία δεκαετία τα κόκκινα δάνεια κάθε κατηγορίας και αν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι ακόμη όρθιες, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις τρεις διαδοχικές ανακεφαλοποιήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2007 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφταναν σε ποσοστό μόλις στο 4,5% του συνολικού ανοιγμάτων των τραπεζών. 10 χρόνια αργότερα το ποσοστό ξεπέρασε το 45%, οδηγώντας πλέον στην παραδοχή ότι για 1 στα 2 δάνεια έχει κηρυχθεί στάση πληρωμών από τους δανειολήπτες προς τις τράπεζες. Έχουμε πάρει το Champions League στα κόκκινα δάνεια και 2 στους 3 δεν τα πληρώνουν. Όχι μόνο το 50%, πάνω από το 50% είναι. Και περιμένουν όλοι οι οφειλέτες τις τράπεζες να τους κάνουν προσφορά πώς θα αναπληρώσουν για να τους διαγράψει τα δάνεια πριν τα μεταβιβάσουν στα φάντους του εξωτερικού. Δεν μπορείς να πληρώσεις ΔΕΗ, δεν μπορείς να πληρώσεις έμφυα, προλογίσαι, έχεις δεν έχεις εισόδημα, δεν πρέπει να πουλήσεις κάποιο ακίνητο, ή πρέπει να το πάρουν. Κόκκινα δάνεια, τα βλέπουμε δύσκολα τα πράγματα, θα μας πάρουν τα σπίτια, θα μας βγάλουν στον δρόμο. Και πανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που ψηφίσαμε αυτός. Γιατί είμαι δεξιός και του ψήφισα, γι' αυτό το λέω. Βεβαίως. Γιατί. Ακριβώς, βεβαίως. Γιατί άλλα μας τάξαν ότι είπαν ότι θα έχουν προστασία και το ένα και το άλλο, και τώρα μας λένε ότι δεν υπάρχει προστασία. Ποιοι είναι όμως οι κλάδοι πρωταθλητές στη στάση πληρωμών? Στην εστίαση το ποσοστό είναι 79,5%. Στην κλωστοϊφαντουργία 75,9%. Στον κλάδο ξυλίας, χάρτου και επίπλων 71,7%. Στη γεωργία 62,7%, στις κατασκευές και στη διαχείριση ακινήτων 54,9%. Αντίθετα τώρα κακοπληρωτές θεωρούνται οι κλάδοι της ενέργειας πετρελοειδών με 4,5% και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με 27,5%. Είμαστε πρωταθλητές σε όλα και στα κόκκινα δάνεια. Επιχειρήσεις, σπίτια, αυτοκίνητα, τα πάντα. Δεν κυκλοφορεί χρήμα. Οπότε μένουμε πάλι πίσω. Όσο είχαν τα δάνεια, όσο είχε ο καθένας εργασία και δούλευε, είχε κάνει το κουμάντο. Τότε ήταν 1.500 ευρώ και του έπαιρνε και ένα δάνειο με 200 ευρώ το μήνα. Επόμενο ήταν να πάρει το δάνειο γιατί είχε τον προορισμό για να ξεγρώσει το δάνειο. Όταν του κατεβάσανε το μισθό ή τη σύνταξη ή το μισθό και του το φέρανε στα 700 ευρώ με 800 ευρώ, τι να πρωτοπληρώσει τα κόκκινα δάνεια? Είναι λοποδίτες, απατεώνες και κλέφτες. Λελατήσανε τον ελληνικό λαό. Τώρα αναφορικά με την πιστοληπτική συμπεριφορά συγκεκριμένων τομέων, η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του υποδιοικητή τους, Θεόδωρου Μητράκου, κάνει λόγο για στάση πληρωμών.
στα πιστωτικά ιδρύματα, κατά 67,2% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, κατά 59,9% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά 29,1% από μεγάλες επιχειρήσεις, κατά 55,3% από κατόχους καταναλωτικών και 44,7% στεγαστικών δανείων. Οι αριθμοί της απασχόλησης στην Ελλάδα δείχνουν την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους εργαζομένους. Συνολικά, 350.000 εργαζόμενοι αμείβονται με μισθούς από 100 έως 400 ευρώ. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για την ανεργία και τους φτωχούς εργαζόμενους στην Ελλάδα των μνημονιακών χρόνων, τα οποία συμπεριέλαβε η ΓΕΣΕ στην προσφυγή της ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, συνολικά 343.760 εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίους μισθούς από 100 έως και 400 ευρώ μεικτά. Από τις 200 κλαδικές συμβάσεις που υπήρχαν πριν από το 2010, σήμερα διατηρούνται μόλις και μετά βίας 16. 500.000 ημιαπασχολούμενοι ιδιωτικοί υπάλληλοι αμείβονται καθαρά με λιγότερο από το ελάχιστο επίδομα ανεργίας που ανέρχεται στα 360 ευρώ. Συνολικά 343.760 εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίους μισθούς από 100 έως 400 ευρώ μεικτά. 126.956 εργαζόμενοι αμείβονται με μεικτό μηνιαίο μισθό έως μόλις 100 ευρώ. Η ανασφάλιστη εργασία φτάνει στο 30%, ενώ η απλήρωτη εργασία θίγει πάνω από 1.000.000 εργαζομένους. Τουλάχιστον μία στις δύο νέες προσλήψεις αφορά σε μερική ή εκπεριτροπής απασχόληση και όχι σε πλήρη εργασία, ενώ το Σεπτέμβριο 6 στις 10 προσλήψεις αφορούσαν σε ευέλικτες μορφές εργασίας. Το ποσοστό φτώχειας των εργαζομένων μερικής απασχόλησης από 30,1% το 2009 εκτινάχθηκε στο 52%. Το ποσοστό απόλυτης φτώχειας των μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2009 ανερχόταν στο 7,6%. Πλέον αγγίζει το 20%. Οι μειώσεις μισθών που έχουν σημειωθεί από το 2010 και μετά κυμαίνονται στα επίπεδα του 40-50% μεσοσταθμικά. Οι περικοπές δεν βοήθησαν ούτε στη μείωση της ανεργίας, που διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, επιδείνωσαν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Η απασχόληση έχει μειωθεί στο 53%. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 25%. Περίπου ένας στους δύο είναι μακροχρονίως άνεργος, δηλαδή βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος, ενώ μόλις 2 στους 10 λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Τα στοιχεία πραγματικά προκαλούν σοκ στην Ελλάδα. Σκουπίδια ακόμα και στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου. Άγνωστοι πέταξαν μπάζα και χαρτοκούτια στον πεζόδρομο. Πού λέτε ότι βρίσκομαι, στην Ξερολακά, σε κάποια άλλη χωματερή? Όχι, είμαι στην Αγίου Νικολάου, στον πεζόδρομο, στο κέντρο της Πάτρας. Και αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι μπάζα, χαρτοκιβώτια και άλλα σκουπίδια, ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Η εικόνα νομίζω μιλά μόνη της. Κοιτάξτε, σακούλες μέσα με πλαστικά, χαρτοκιβώτια, κάποια άλλα σκουπίδια, κλειστός ο χώρος, είναι το πρώην ιντεάλ. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πέρα, στον πεζόδρομο, στην άκρη δεξιά, και άλλες χαρτόκουτες πεταμένες, παρατημένες. Και βέβαια ο πεζόδρομος. Βροχερός καιρός σήμερα, δεν έχει πολύ κόσμο, όμως έχει σκουπίδια. Να τα, μπροστά σας. Και να και εικόνα που συναντά ο περιπατητής. Όπως κατεβαίνει, ανεβαίνει στην Αγίου Νικολάου, έχουμε λοιπόν το σκουπιδότοπο στον πιο σημαντικό ίσως πεζόδρομο της πόλης μετά από αυτόν της Ρήγα Φεραίου. Τη θεατρική παράσταση «Χωρίς παπούτσια» ανεβάζει το θέατρο Ρεφενέ. Οι παραστάσεις της γνωστής θεατρικής ομάδας της Πάτρας θα δοθούν στη θεατρική σκηνή «Γραμμές τέχνης» της Οδού Μεζόνος. Ολόφρεσκη και ξυπόλυτη έρχεται το Νοέμβριο στο θέατρο Γραμμές Τέχνης η θεατρική ομάδα του Ρεφενέ. Το ρεστεχνικό σχήμα που με τη σταθερή του παρουσία στα θεατρικά δρόμενα της Πάτρας έχει γράψει τη δική του σελίδα πάνω στην τοπική θεατρική σκηνή, έχοντας δημιουργήσει τους δικούς του πολλούς φίλους, ανεβάζει φέτος το έργο «Χωρίς παπούτσια».
είναι ένα έργο που βασίζεται στο πρωτότυπο κείμενο της Μαρίζας Γεωργαλά και ανεβαίνει στη σκηνή του Πολυχώρου Γράμμες Τέχνης στην Οδό Μεζόνος. Τη μουσική της παράστασης επιμελείται η Πέπη Γαλανοπούλου. Ενώ οι πρόβες και η δουλειά για τα μέλη της θεατρικής ομάδας έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο patrastv.gr για άμεση και έγκυρη ενημέρωση.